η έννοια του άλλου μου μισού. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος θα τον ολοκληρώσει, θα τον γεμίσει, θα τον, θα τον κάνει να νιώθει πλήρης. Προσπαθεί να βρει μια αδελφή ψυχή, έναν άλλον άτομο που διαθέτει ίσως κάποια άλλα χαρακτηριστικά από αυτά του ατόμου, του συγκεκριμένου, έτσι ώστε όταν ενωθούν τα δύο μισά, να γίνουν ένα. Να γίνει, να, να επέλθει έτσι η ολοκλήρωση. Διαφωνώ λίγο με το τον εγώ. Εγώ νιώθω ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ολοκληρωμένος από μόνος του. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαι ολοκληρωμένο, δεν ζητώ βοήθεια, δεν, 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 με νοιάζει για τους άλλους, μπορώ από μόνος μου να... Όχι, δεν το τον αλλά η σχέση σημαντικό να αποτελείται από δύο ολοκληρωμένα άτομα, δύο ολοκληρωμένες προσωπικότητες που βαδίζουν παράλληλα, όπως είπαμε και άλλες φορές. Δηλαδή, είσαι ολοκληρωμένος, δίπλα σε έναν άλλον ολοκληρωμένο άτομο, πά μαζί σε παράλληλη πορεία. Δεν είσαι μισός. Και όταν είσαι μισός, αν νιώθεις μισός, σημαίνει ότι εξαρτάσαι πάνω στο άλλον άτομο χρειάζεσαι το άλλον οπωσδήποτε για να νιώθει την ολοκλήρωση. Όχι. Είσαι ολοκληρωμένο, απλά αρέσκει σου το μαζί και συνειδητά επιλέγει να είσαι με ένα άλλο άτομο για να συνεχίσετε την πορεία μαζί. Όχι επειδή δεν μπορεί να επιβιώσει από μόνος σου. Άρα δεν είσαι μισό, αγαπητέ μου. Στη φύση μισά πράγματα δεν υπάρχουν. Είσαι ολοκληρωμένο, και θέλεις δίπλα σου έναν άλλον ολοκληρωμένο άτομο που βαδίζεται παράλληλα. Όπως είπαμε και άλλες φορές, πλάι, πλάι, δίπλα, δίπλα. Συνοδοιπόροι. Συνοδοιπόροι στη σχέση, συνοδοιπόροι στη ζωή.